Χρειάζεται λοιπόν μια πολιτική η οποία αντιμετωπίζει τέσσερα θέματα. Αντιμετωπίζει το θέμα της φύλαξης των συνόρων και βλέπετε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά και σε νέα μέτρα. Ενισχύουμε τα πλωτά του λιμενικού, ενισχύουμε τα ένια μέτρα, ενισχύουμε την επιτήρηση, συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη φύλαξη των συνόρων. Χρειαζόμαστε επιτάχυστο διαδικασιών ασύλου, ώστε να μην είναι η Ελλάδα η αγαπημένη διαδρομή των διακινητών που ξέρουν ότι θα έρθουν στα ελληνικά νησιά και θα μείνουν. Πλέον είναι ξεκάθαρο το μήνυμα ότι όσοι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας δεν θα μείνουν στη χώρα μας. Θα επιστρέψουν τάχιστα με τη νέα νομοθεσία. Εξετάζουμε πλέον τα αιτήματα μέσα σε 20 μέρες όσων έχουν μπει από την 1η-1η του 20 που ισχύει η νέα νομοθεσία. Χρειαζόμαστε τα κλειστά κέντρα για να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Συνολικά αυτή η πολιτική είναι ο βασικός μας στόχος. Η μείωση των ροών. Συμφωνώ κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Οι μεταναστευτικές ροές δεν είναι κάτι απλό. Αλλά πρέπει να δείξουμε ως χώρα ότι δεν είμαστε ξέφραγκο αμπέλι. Και οι αντιδράσεις του κύριου Τσίπρα πριν από λίγο στο θέμα του πλωτού φράχτη δείχνει τη μεγάλη διαφορά νοοτροπίας, τη μεγάλη διαφορά απόψεων που έχει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ.